Θα ήθελα να πω για όσους δεν μας γνωρίζουν ως ντουέτο, ότι για κάποιον που ασχολείται με τον Σοκράτη και την Ευτική, όταν αποκτά φίλο γιατρό, δεν μπορούσε να ήταν παρά γυναικολόγος. Άρα, επειδή ασχολείται με το θέμα της γέννησης και δίνει ζωή, και μερικές φορές μπορεί και να υπάρχουν δυσκολίες, πάντα εύκολα, πάντα την ζωή, αλλά έχει σημασία ότι υπάρχει πάντα ευθύνη. Εγώ λοιπόν ήρθα εδώ καλεσμένος και χαίρομαι που γίνεται, γιατί πολύ συχνά όταν μιλάμε για θέματα του τύπου ΑΟΣ ή πιο τεχνικά, ξεχνάμε ότι το υπόβαθρο είναι ο πολιτισμός και έχουμε την εντύπωση, αν θέλετε, το μου λες διακριτικά ότι μιλάω δυνατά. Αφού σου μου πενάρεις, γιατί το κούρεις. Εννοείται να μου άρα θα αρχίσω με μερικές έννοιες, οι οποίες μπορεί να είναι λίγο αφαιρετικές. Βέβαια, ο φίλος μου όταν είπε ότι δεν θα έχει δυσνόητες λέξεις μέσα στη διάλεξη, ήταν διπλωμάτης, γιατί δεν έχει ιδέα τι θα πω. Αλλά όταν είπε ότι θα το ακούσει με περιέργεια, είναι απόλυτα σωστό. Η ιδέα λοιπόν είναι να διαχωρίσουμε μερικές έννοιες που είναι σημαντικές για τους πιο μουσικούς. Θα κάνουμε πρώτα σολφέγιο. Ξέρω ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο βάρβαρο, αλλά μερικές φορές βέβαια από το βάρβαρο, όταν μετατρέπεται στη γνώση, είναι αυτό που μετατρέπει την τεχνική σε τέχνη. Γιατί είναι πολλοί που έχουν την εντύπωση ότι μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην τέχνη χωρίς τεχνική. Αυτοί συνήθως και αυτούς που ασχολούνται με πολιτικούς μηχανικούς ή έχουν παιδιά σαν τομέα είναι έτσι που βλέπουμε τα κτίρια που καταλαβαίνουν. Το καλό με τον χώρο είναι ότι το 1956 βοήθησε να καταλάβουμε ποιος κάνει τι με ποιότητα. Ο ελληνισμός ως έννοια πρώτα απ' όλα πρέπει να αποδεχτούμε κάτι το αξιολογικό κριτήριο προέρχεται από την ανθρωπότητα και όχι από τους Έλληνες. Δηλαδή είναι ότι δεν είναι μια αυτοεκτίμηση, αλλά είναι μια εκτίμηση από τους άλλους. Ο ελληνισμός ανήκει στους σπάνιους ισμούς οι οποίοι είναι θετικοί για όλη την ανθρωπότητα. Έχουμε ζήσει οι πιο παλιοί, σαν εμένα, και άλλους ισμούς που θεωρούσαν ότι θα είναι αθάνατοι και τελικά κατάρρευσε. Ο ελληνισμός μπορεί να μην το νιώθετε συνεχόμενα, αλλά είναι, αν θέλετε, όπως ο ήλιος. Όταν τον έχετε παντού, δεν σας λείπει και δεν μοιάζεστε. Είναι όπως και η αναπνοή μας. Μοιάζεστε μόνο για την τελευταία πνοή. Είναι το υπόβαθρο. Το υπόβαθρο αυτό γεννάει σκέψεις. Πρώτα απ' όλα ο ελληνισμός έχει μια τάση να είναι εξωστρεφής, εκφύσεις. Όταν μετατρέπεται σε ελλαδισμό, εκφυλίζεται. Δηλαδή ο ελληνισμός δεν είναι φτιαγμένος για να έχει όρια συγκεκριμένα, ούτε βέβαια σήμερα. Και γι' αυτό είναι μια προσφορά. Τώρα πώς εκτιμούμε ότι είναι μια προσφορά. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε διάφορα παραδείγματα. Τώρα πάμε πάλι προς το τέλειο. Δεν με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί. Είναι δύσκολο να με ενοχλήσεις. Και το άλλο που να σου πω μια που μην είπες για κούραση. Είναι δύσκολο να με κουράσω, μόνο η ξεκούραση με κουράζει. Άρα, γι' αυτό και έρχομαι σπάνια εδώ, γιατί εφόσον είναι αυτό όταν είμαι κουρασμένος. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι αυτή η αξιολογία, και προσέξτε, δεν λέω αξιολόγηση, γιατί έχουμε πήξει τη λέξη αξιολόγηση και μου θυμίζει πάντα, θα κάνω μουσικές αναφορές, δεν ξέρω και τη φίλη μου τη Λίγα, δεν το λέω, δεν το δικάζω. Μου θυμίζει πάντα όταν έκριναν το Μότζαρτ και έλεγαν ότι αυτή η παρτιτούρα έχει πολλές νότες. Βέβαια, όταν λένε αυτό, συνήθως λένε ότι έχει πάρα πολλές. Και στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το πούμε σωστά, γιατί δεν έχουμε τον τρόπο. Ξέρετε.
το πολύ, το πάρα πολύ, το αυτό που υπερβαίνει. Είναι ακριβώς το ίδιο και με τον ελληνισμό. Ο ελληνισμός είναι φτιαγμένος να ξεχυλίζει. Τώρα θα μου πείτε τότε πώς θα το κρατήσω. Μοιάζει λίγο με τα ψηφιδωτά που είδαμε τώρα και στον Άγιο Κωνσταντίνο μαζί με τον Γιώργο. Το ψηφιδωτό είναι χαρακτηριστικό ότι η ψηφίδα είναι μονόχρωμη. Ενώ το ψηφιδωτό είναι πολύχρωμο. Που είναι μια διαφορετική έννοια, ριζική. Άμα σκεφτείτε όμως ότι το πολύχρωμο προέρχεται μόνο από ψηφίδες οι οποίες είναι μονόχρωμες, φαίνεται ότι υπάρχει μια δομή. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα στην πραγματικότητα και στη μουσική. Έχουμε μόνο τις λευκές και τις μαύρες και όλα αυτά είναι τροποποιήσεις πάνω στο ίδιο σχήμα. Στην πραγματικότητα όμως μετά κωδικοποιούμε κάτι το οποίο είναι πολυσύνθετο και μπορεί να είναι ακόμα και πολυφωνικό και συμφωνικό. Με τον ελληνισμό δίνουμε μεγάλη έμφαση στον άνθρωπο και δεν δίνουμε μεγάλη έμφαση στο έδαφος. Για ποιο λόγο, είναι πολύ απλό. Ο ελληνισμός ήταν πάντοτε ένα στοιχείο που σηκώνεται από πολύ λίγα στοιχεία. Λίγοι άνθρωποι. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι επαρκούν και να διατηρήσουν αυτό το μήνυμα. Και αυτό γίνεται επειδή αυτοί οι λίγοι άνθρωποι είναι σπάνιοι. Και όπως το λέω χαρακτηριστικά, πολύ συχνά, ειδικά στις κοινωνίες, οι πολλοί είναι λίγοι. Ενώ στην ανθρωπότητα οι λίγοι είναι σπάνιοι. Αυτός ο διαχωρισμός μας δίνει, αν θέλετε, κάτι το οποίο είναι σημαντικό όσον αφορά τον άνθρωπο και το άτομο. Ο ελληνισμός ανήκει στους σπάνιους πολιτισμούς που δεν θεωρεί ότι ο Έλληνας πρέπει να ονομαστεί άνθρωπος. Ενώ σε άλλους πολιτισμούς το «ον» που υποστηρίζει αυτόν τον πολιτισμό λέγεται άνθρωπος. Γιατί δίνω μεγάλη σημασία σε αυτή τη λέξη. Είναι πολύ απλό και θα το δείτε στη συνέχεια. Τώρα θα μιλήσω πιο πολύ και σε αυτούς που ξέρουν και άλλες γλώσσες για να τους δυσκολεύσω λίγο. Ο πολιτισμός δίνει τόσο μεγάλη σημασία στον άνθρωπο που δημιούργησε τη λέξη «συνάνθρωπος». Ο συνάνθρωπος, για όσοι τώρα προσπαθούν να τη μεταφράσουν αυτή τη λέξη σε άλλες γλώσσες, θα δουν ότι έχουν μια δυσκολία να βρουν τη λέξη. Είναι πολύ απλό, γιατί στις περισσότερες δεν υπάρχει καν η έννοια. Τι είναι ο συνάνθρωπος? Ο συνάνθρωπος είναι ο άλλος. Ο άλλος είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να μιλήσετε για δύο άτομα. Γιατί όταν μιλάτε για τον ένα, είναι μόνο ένας, ενώ όταν λέτε ο άλλος, αναγκαστικά είναι τουλάχιστον δύο. Αλλιώς δεν θα λεγόταν ο άλλος. Ο ελληνισμός έδωσε πάνω τη μεγάλη σημασία στους άνθρωπους και όχι στους εμείς. Αυτή η τροποποίηση, αν θέλετε, θα δώσει μια συνεισφορά και στο θέμα της προσφοράς. Γιατί για να προσφέρεις πρέπει να δώσεις και να δώσεις πρέπει να υπάρχει άλλος. Για να υπάρχει άλλος πρέπει να αποδέχεται ότι υπάρχει ο άλλος. Ο άλλος, ο άλλος. Και ο ελληνισμός σιγά σιγά μας έμαθε ότι είμαστε οι άλλοι άλλοι. Δηλαδή είμαστε οι άλλοι τους άλλους και δεν είμαστε οι εμείς. Θα μου πείτε τι αλλάζει. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είμαστε εμείς οι δύο. Τώρα με κοιτάς με περίεργα όμως. Θυμάσαι όπως είπες ότι μέχρι το τέλος πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Άρα φανταστείτε τώρα ότι ο φίλος μου πάει και αγοράζει ένα δώρο για τον εαυτό του. Και εγώ κάνω το ίδιο. Θα μου πείτε, εφόσον γνωρίζει καλά τον εαυτό του, θα κάνει το καλύτερο δώρο που τον ενδιαφέρει. Και εγώ το ίδιο. Τώρα φανταστείτε ότι ο φίλος μου μου αγοράζει ένα δώρο και εγώ το ίδιο αυτό. Όταν βλέπετε τα δώρα στα χέρια μας, δεν μπορεί να ξεχωρίζετε αν τα έχουμε αγοράσει μόνοι μας ή
Εδώ βλέπετε ότι είναι ένα αντιπαράδειγμα σε αυτά που λέει ο φίλος μου, είναι ότι η τελική εκδοχή δεν καθορίζει πώς έγινε η διαδικασία. Η διαδικασία όμως αλλάζει με ποια είναι. Είναι ότι άλλη η χαρά που έχω σε εγωιστικό επίπεδο και άλλη η χαρά που νιώθω από τη χαρά που έχει ο άλλος. Αυτός είναι ένας τρόπος να διπλασιάσετε τη χαρά σας. Τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτός που είναι αλτρουιστής είναι ένας υπερεγωιστής. Διότι ο εγωιστής είναι απλοϊκός και προσπαθεί να χαρεί μόνος του. Ο αλτρουιστής προσπαθεί να χαρεί από τη χαρά του άλλου. Και αυτό λέω με αυτή την έννοια, γιατί σιγά σιγά θα δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που παράγουν αυτό που ονομάζουμε ανθρωπότητα. Γιατί όταν είμαστε σε παρέες και όχι σε ομάδα, ψάχνουμε τον εαυτό μας και δεν ψάχνουμε τον άλλον. Με τον ηρισμό γίνεται έτσι το πλαίσιο. Δηλαδή είναι το θέμα της προσφοράς. Δεν είναι ένα να σας δώσω παραδείγματα ιστορικά, αλλά να το σκεφτείτε λίγο. Θα δείτε και από τη μεγάλη συμβολή και των αρχαίων Ελλήνων και στη συνέχεια και των πατέρων της Εκκλησίας κλπ. Και στις μάχες. Γίνεται η έννοια της προσφοράς. Είναι πολύ απλό. Αυτό που ξέρετε όλοι είναι οι θερμοπύλες. Οι θερμοπύλες, πρώτα απ' όλα, οι πρωταγωνιστές επιλέγονται επειδή είναι πατέρες. Άρα, η ιδέα ποια είναι ότι ο ελληνισμός προετοιμάζει να υπάρχει μια συνέχεια. Και, ναι, μιλάει ο Λίγερο, θα έχει δίκιο. Και, ναι, αλλά δεν είναι ηλεκτρικό. Το έχω κάνει και αλλιώς, ξέρετε, έχω πάει σε σπίτι όπου μιλούσα σε εκπομπή και σε κάποια φάση μου λέει, μη μιλάς, μιλάει ο Λίγερος. Αυτά που είναι, εντάξει. Γιατί όταν είσαι μέσα στο γυαλί, σε ακούει περισσότερο. Α, έτσι. Εδώ δεν βάλαμε γυαλί, δεν είναι τόσο. Άρα, η ιδέα λοιπόν του ελληνισμού είναι ότι άμα δώσουμε μεγάλη σημασία και στον άλλον, μπορεί να έχουμε την έννοια της θυσίας. Οι Σπαρτιάτες λοιπόν θυσιάστηκαν, έγινε αυτό που έγινε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και το μνημείο. Εγώ κοιτάζω πάντα τα μνημεία. Την ίδια άποψη, κοιτάζουμε τι γίνεται στο τέλος. Άμα κοιτάξετε το μνημείο, τι σας λέει, το μνημείο μιλάει στον άλλον να θυμάσαι τι έκαναν αυτοί. Δεν μιλάει στη Σπαρτιά, μιλάει σε άλλον. Μιλάει στον διαβάτη, στον περαστικό. Και αυτό είναι ένα θέμα, θα δείτε πόσο είναι παράξενο. Τελικά ο τουρισμός που έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντικός επειδή τον έχουμε εξηγήσει και ο πολιτισμός συνδέονται με έναν τρόπο σίγουρα παράξενο για εσάς, ο οποίος είναι ο εξής. Ο στόχος του πολιτισμού είναι ο τουρισμός. Αν σας το πω έτσι, θα πείτε αυτό είναι απαράδεκτο. Άμα το σκεφτείτε λίγο θεωρητικά, θα δείτε ότι άμα είχε γίνει η μάχη της Θερμοπύλης και δεν υπήρχε πια μνημείο να μιλάει στον διαβάτη, ποιος θα το ήξερε. Άρα η ιδέα είναι ότι... Πλέτα μόνος, αλλά και άλλες. Ή του Μαραθώνος. Άμα δεν είχε έρθει ο Δρομέας, θα είχαμε ένα θέμα. Το θέμα λοιπόν είναι το μήνυμα. Δηλαδή, ο ελληνισμός δεν δίνει μηνύματα. Είναι μήνυμα. Για να είναι μήνυμα, πρέπει να απευθύνεται στον άλλον. Δεν στέλνετε μηνύματα στον εαυτό σας. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι στέλνουμε στο συμπληρωματικό. Το συμπληρωματικό είναι οι άλλοι και μέσα από αυτούς δημιουργούμε την ανθρωπότητα. Η προσφορά λοιπόν, και αν θέλετε η αντίσταση που δημιουργείται μέσω του χρόνου και της θυσίας, είναι ότι πρέπει να μείνει κάτι. Και
Και εδώ ερχόμαστε στα καθαρά ελληνικά στοιχεία, τα οποία είναι εξής: ο χρόνος. Ο χρόνος είναι κάτι το οποίο είναι το πιο σημαντικό για μας. Ακόμα και ο περίπατος που κάναμε, στην πραγματικότητα είχαμε την τάση να πιστεύουμε ότι ήταν ένας χωροταξικός περίπατος, ενώ ήταν ένας χρονοανθρώπινος περίπατος. Η ιδέα ποια είναι, ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στη διάρκεια μέσα στον χρόνο. Το βλέπετε ακόμα και με τους νεκρούς μας. Στο τέλος, όταν αποχαιρετούμε τους δικούς μας που έχουν την θλίψη του νεκρού, λέμε ζωή σε εσάς να τον θυμάστε. Και βλέπετε ότι μέσω του στοιχείου του χρόνου εμπλέκεται η έννοια της μνήμης. Άμα δεν έχετε μνήμη, μπορεί να παράγετε πράγματα, αλλά δεν μπορεί να αφήσετε τίποτα, διότι δεν νιώθετε ότι υπάρχει ένα πάθος. Ποιο είναι το πάθος για το οποίο μιλάω, είναι πολύ απλό. Έχετε από τη μια πλευρά και στην αρχαιότητα την έννοια της αθανασίας, που είναι το άπειρο, και από την άλλη έχετε το εφήμερο, το στιγμιαίο. Ο άνθρωπος είναι μεταξύ των δύο. Πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο πάθος μέσα στον χρόνο. Είμαστε σε μια περίοδο που όλοι θέλουμε να είμαστε λεπτοί και δεν καταλαβαίνουμε ότι μόνο αν αποκτήσουμε πάθος χρονικό υπάρχουμε ως άνθρωποι. Άρα το πάθος είναι αυτό το διάστημα μέσα στον χρόνο που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι άρχισε για να τελειώσει. Όλοι λέμε πολύ συχνά σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Είναι βέβαια πλακώδες. Γιατί στη ζωή μας το αποτέλεσμα είναι ο θάνατος. Άρα το ξέρουμε όλοι. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι θέμα χρόνου. Και όπως έλεγαν και στο Μεσαίωνα στη Γαλλία, έλεγαν ότι ο θάνατος είναι δύσκολος για όλους, αλλά στο τέλος θα καταφέρουμε όλοι. Ποια είναι η ιδέα της εξετάσεις? Ναι. Πάει να την εξετάσεις. Σωστά. Και μετά κόβω. Και δεν υπάρχει παραγγελία. Εκτός από έτσι. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι εφόσον ξέρουμε τώρα ότι γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε και δεν υπάρχει άλλος στόχος, είναι ότι κάνουμε στο ενδιάμεσο. Άρα, η θνησιμότητα είναι το χαρακτηριστικό και εδώ είναι η αντιπαράθεση η οποία είναι ξεκάθαρη και στο ελληνικό στοιχείο ήταν, υπήρχαν αρχικά οι θεοί που ήταν αθάνατοι και υπήρχαν οι θνητοί. Αυτό που χαρακτήριζε τους ανθρώπους είναι ότι ήταν θνητοί. Που όμως το σκεφτείτε καλά, είναι ένας χαρακτηρισμός ο οποίος είναι αποκλειστικά χρονικός και όχι χωρικός. Δηλαδή, όταν λέτε σε κάποιον αυτός είναι ιδιοκτήτης, είναι ένας χαρακτηρισμός ο οποίος είναι χωρικός. Όταν του λέτε ότι είναι θνητός, είναι χαρακτηριστικό. Όταν λέμε την έκφραση εμείς, ξέρετε, με την διακριτικότητα που έχει ο Έλληνας να χτυπήσει εκεί που πονάει και εξηγεί ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, εξηγεί ότι ό,τι και να κάνει μέσα στον χρόνο θα αξιολογηθείς και όχι μέσα στον χώρο. Άρα μην νομίζεις ότι θα κρατήσεις κάτι. Το υλικό μόνο. Το μόνο που μπορούμε λοιπόν να κρατήσουμε είναι η μνήμη. Άρα ο ελληνισμός πάντοτε έδωσε μεγάλη σημασία στη μνήμη και κατά συνέπεια σιγά σιγά στον γραπτό λόγο. Γιατί ο προφορικός λόγος έχει ένα θέμα. Είναι πολύ καλό σε χωρικό πλαίσιο, σε διαχρονικό πλαίσιο, αλλιώς. Υπάρχει βέβαια η παράδοση. Μιλούσαμε και προηγουμένως για την παράδοση ακόμα και για τα τραγούδια και για το μουσικό σχολείο και για το πύλιο. Είναι σημαντικό. Άρα πολύ συχνά το βλέπουμε ότι άμα δεν καταγραφεί η παράδοση, ξεχνιέται και χειρότερα ακόμα η καταγραφή δεν υπάρχει γιατί αλλιώς έχει μια μουσιολογική υφή και πολύ συχνά καταγράφουμε αυτό που είναι
χρησιμοποιούμε. Ζωντανότητα, το στοιχείο είναι η μνήμη. Η μνήμη είναι, αν θέλετε, μια συγκαταδρομία από τους εφήμερους. Είμαστε όλοι εφήμεροι και η ιδέα είναι ότι ανάβουμε ένα κερί η ζωή μας και είναι να προφτάσουμε να ανάψουμε το επόμενο κερί. Η ιδέα λοιπόν είναι να πω στον άλλον σε έκαψε. Γιατί άμα δεν προλάβετε να τον κάψετε, και εδώ επανερχόμαστε αν θέλετε στο στοιχείο του Προμηθέα, που το μόνο που μεταφέρεται είναι η φωτιά σε απλοϊκό επίπεδο, ενώ σε υψηλό επίπεδο είναι το φως. Έχει ενδιαφέρον τις εκφράσεις που έχουμε όταν λέμε έδωσα φως. Και δεν λέει ο άλλος πήρα φωτιά. Άρα το φως, γιατί είναι σημαντικό, πρώτα απ' όλα είμαστε σε μια χώρα όπου υπάρχει ο ήλιος. Δίνουν λοιπόν μεγάλη σημασία, έχουν μια ηλιακή αν θέλετε νοοτροπία. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι που καταπατούν δίνουν μεγάλη σημασία στη σελήνη. Στη μισή σελήνη. Άρα είμαστε πιο πολύ της μέρας παρά της νύχτας. Και εδώ εμπλέκεται ένα άλλο στοιχείο, είναι ότι η μέρα ξέρει ότι θα υπάρξει νύχτα. Και το θέμα είναι πώς κρατάμε την πληροφορία της ημέρας μέσα στη νύχτα. Θα δείτε ότι μεταφορικά αυτό σχετίζεται με το τι έχει γίνει στην ανθρωπότητα σε σχέση με το μεσαίωνα. Και δεν είναι τυχαίο που έχουμε εκφράσεις. Από μετά τις εκφράσεις, θα σας συνεχίσω αν θέλετε αυτή την εικόνα. Το σπουδαίο της νύχτας είναι το φως. Το σπουδαίο του φωτός είναι να διατηρηθεί μέχρι την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ξέρετε τι θα περάσετε από τη νύχτα, ξέρετε ότι πρέπει να προετοιμαστείτε. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, πρέπει να περάσω στους χαρακτηρισμούς. Όταν πήγα στα κατεχόμενα από τις πρώτες φορές, στην Κύπρο. Ήταν μια γυναίκα, Ελληνοκύπρια, που ήταν στην Κελίνια και είχε... ήταν η μόνη που είχε το κλειδί της εκκλησίας. Όταν πήγαμε να την δούμε για πρώτη φορά, τη ζητήσαμε τι θες, σε ποιον τομέα θες να σε βοηθήσουμε για αυτό που κάνει. Μας είπε το εξής, και θα δείτε πόσο ο ελληνισμός εμπεριέχει αυτή η φράση, σε συνδυασμό βέβαια, πάμε και τώρα με το στοιχείο του Ορθόδοξου. Είπε, εγώ θέλω παιδιά από εσάς το εξής. Θα πάρετε τα κεριά που είναι εδώ, θα τα πάτε πίσω, θα ξαναφέρετε τα κεριά και θα μεταφέρετε. Τα καμένα κεριά που ήταν καμένα από το 1974. Και όντως αυτό κάνω. Η ιδέα ποια είναι, ότι ήταν πολύ σημαντικό για αυτήν να υπάρχει φως. Να υπάρχει το κερί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολύ συχνά όταν διασχίζουμε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη και λέμε ότι τώρα είμαστε στο σκοτάδι, ξεχνάμε ότι ένα κερί αλλάζει το σκοτάδι. Άρα η ιδέα, αν θέλετε, αυτό το διαχρονικό στοιχείο με το κερί και το φως, γιατί το κερί νομίζω ότι αντιπροσωπεύει, αν θέλετε, συμβολικά, ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, που είναι αυτό που παίρνει φωτιά και δίνει φως. Και το κερί για να υπάρξει οντολογικά πρέπει να φτιάχνεται για να λιώσει. Δηλαδή έχει μια έννοια μόνο τελεολογική. Που σημαίνει πρακτικά τι, ότι όταν λειτουργεί το κερί θυσιάζεται. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι μόνο κερί. Δεν θα πω διαφοροποίηση κερί λαμπάδα. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσετε σαν μεταφορά εικόνας. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν φωτίζει το κερί, αρχίζει το τέλος. Που σημαίνει πρακτικά τι. Σημαίνει ότι ο ελληνισμός την ώρα που φωτίζει ξέρει ότι τελειώνει. Αλλά το θέμα είναι η διάρκεια.
Και αυτή η διάρκεια προέρχεται από την θυσία και την αντίσθηση. Είναι δύο χαρακτηριστικά που έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε την εντύπωση ότι αυτή την περίοδο δεν ισχύουν, ενώ είναι ακόμα πιο σημαντικά, γιατί όταν δεν υπάρχουν προβλήματα, ποιος ασχολείται με τις θυσίες και την αντίσταση. Και εδώ φαίνονται δύο ίδιες στρατηγικές. Και εδώ είναι πάλι ένα μεγάλο σημείο προσφορά στον ελληνισμό στην ανθρωπότητα. Είναι η λέξη στρατηγική. Η στρατηγική είναι φτιαγμένη για τους αδύναμους. Είναι φτιαγμένοι να αντιμετωπίζουν όχι μετοπικά κάποιον που είναι δυνατός. Δηλαδή, εξ αρχής ο ελληνισμός σκέφτηκε μία τεχνική η οποία μπορεί να μετατραπεί στη τέχνη που του επιτρέπει να συγκρουστεί με δυνατός. Αυτό το στοιχείο μπορεί να το μετατρέψετε αλλιώς και να πείτε ότι το χαρακτηριστικό του ελληνισμού είναι η αντεπίθεση. Δεν είναι η επίθεση. Ο ελληνισμός δεν ήταν ποτέ επεκτατικός. Είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Στην πραγματικότητα ο ελληνισμός είναι μια μορφή αντεπίθεσης στην βαρβαρότητα. Η βαρβαρότητα χαρακτηρίζεται από τα εγκλήματα που κάνει εναντίον της ανθρωπότητας. Ο ελληνισμός από την αρχή θεωρούσε ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να διατηρηθεί το «ον» και κατά συνέπεια έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να θυσιάζονται για άλλους. Ξαναρχόμαστε στο «ένας, άλλος, οι άλλοι, οι άλλοι». Ο ελληνισμός καθορίζεται από το «ο άλλος, άλλος». Και γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όταν πέρασε σε μια μορφή εντός αγωγών πιο σύγχρονη για την Ευρώπη και περάσαμε στην έννοια του ουμανισμού, δηλαδή του ανθρωπισμού, ήταν επειδή δίναμε μεγάλη σημασία στον άνθρωπο. Όπως λέμε και ανθρωποκεντρικές επιστήμες, και όχι μόνο αυτό το βάρβαρο που μπορεί να έχει το τεχνικό. Εδώ μπαίνουμε στην ιδέα και του αλτρισμού που θυμάστε ότι το alter είναι ο άλλος και έχουμε και το alter εγώ. Δεν είναι τυχαίο που η επόμενη περίοδος λέγεται διαφωτισμός. Και βλέπετε ότι ο αιώνας των φωτών έχει σχέση πάλι με αυτό που ονομάζουμε το σκοτάδι. Προσέξτε όμως, όταν υπάρχει αυτή η αναγέννηση, πρέπει κάποιοι να είχαν κρατήσει στο ενδιάμεσο κάτι. Και εδώ βλέπετε πώς σιγά σιγά μπαίνει ως συνέχεια του ελληνισμού το Βυζάντιο. Γιατί για να περάσετε τον μεσαίο αναγνωστικό και ξαφνικά να φτάσετε στην αναγέννηση, κάποιος έπρεπε να έχει κρατήσει τα κερία. Αναμένω. Άρα θυσιασμένο. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα το κοιτάξετε, ας πούμε, μια μεγάλη προσωπικότητα όπως είναι ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, θεωρούσε ότι το μοντέλο του ήταν ο Αρχιμίδης. Για να υπάρχει ο Αρχιμίδης ως νοητικό μοντέλο του Ντα Βίντσι, εδώ είναι το παράδοξο, έπρεπε να υπάρχει όχι μόνο ο Ελληνισμός, αλλά και το Βυζάντιο. Και εδώ είναι ακόμα πιο παράδοξο, έπρεπε να υπάρχει και η Εκκλησία. Γιατί έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι που αντιγράφουν τα κείμενα για να διασωθούν. Δεν είμαστε σε μια φάση όπου είχαμε απλώς τις φωτοτυπίες. Και εδώ βλέπετε ένα άλλο παράδοξο. Είμαστε μια εποχή όπου κάνουμε πάρα πολλές φωτοτυπίες, τις οποίες δεν διαβάζουμε. Πόσες φορές έχετε δει φοιτητές, θα τους λέτε διαβάστε το κεφάλαιο 3, φωτοτυπεί όλο το βιβλίο, δεν διαβάζουν ούτε το κεφάλαιο 3, γιατί κοιτάζουν αμέσως αν είναι ύλης ή εκτός σχέδιου. Δεν μιλάω καν για τους φοιτητές και τους μαθητές που κόβουν το βιβλίο ή το σκίζουν ή το διαγράφουν ή το καίνε, ενώ δεν καταλαβαίνουν ότι εκείνη τη στιγμή κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουν οι γενοκτόνοι. Οι γενοκτόνοι πάντοτε αρχίζουν με τα βιβλία γιατί δεν θέλουν να υπάρχει συνέχεια. Άρα δεν ασχολούνται μόνο με τους νεκρούς, ασχολούνται και με τους αγέννητους. Αυτοί που δεν θα μπορέσουν να γεννηθούν.
Στην Ελλάδα λοιπόν δίναμε πάνω τη μεγάλη σημασία στη συνέχεια και στην διάρκεια μέσω της συνέχειας. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν θεοποιούμε τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι έχει όριο. Και επειδή έχει όριο, το θέμα του είναι πότε θα δώσει τη σκητάλη για να ανάψει ο επόμενος. Αυτό το διαφορετικό στοιχείο είναι αυτό που χαρακτηρίζει, αν θέλετε, την προσφορά. Διότι την ώρα που κάνετε το έργο σας, σημασία είναι να δώσετε ένα κομμάτι από το έργο σας στον επόμενο. Και είναι βέβαια ακόμα πιο σημαντικό το στάδιο όταν μπορείτε να πείτε πάρε ό,τι θες από το έργο. Γιατί εδώ λέτε στον επόμενο όχι να πάρεις αυτό, πάρε εσύ ό,τι θες. Και μπαίνουμε τώρα στο πρόβλημα της θέλησης. Όπως έλεγε ο Σοπενάουερ, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να θέλουμε ό,τι θέλουμε. Όταν το θέλετε, το κάνετε. Αλλά το θέμα είναι πώς να το θέλετε. Εδώ κάνω μια διαφοροποίηση με τους μαθητές και τους φοιτητές. Και το ίδιο για τους δασκάλους και τους καθηγητές. Ο καθηγητής υπάρχει μόνο σε ένα πλαίσιο. Πανεπιστήμιο, χώρος, σχολείο, λύκειο, γυμνάσιο. Ο δάσκαλος υπάρχει ανεξαρτήτως από αυτό. Δηλαδή κανένα δεν θα του μπορούσε να πει ότι ο Σωκράτης ήταν καθηγητής. Δεν θα έχει νόημα. Επιπλέον όπως ήταν της περιπατητικής σχολής, για τα κτίρια, ξεχάστηκε. Ο φοιτητής είναι αυτός που κάνει ό,τι μπορεί. Ο μαθητής είναι αυτός που κάνει ό,τι δεν μπορεί. Θα μου πείτε πώς το κάνει εφόσον δεν μπορεί. Είναι επειδή έχει δάσκαλο που του λέει ότι μπορεί να κάνει αυτό που νομίζει ότι δεν μπορεί. Όπως το πιστεύει, τελικά το κάνει. Αυτή η διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντική και παράδειγμα τώρα στο δάσκαλο είναι ότι είναι αυτός που θέλει. Εφόσον το θέλει μπορεί, τελικά είναι αυτός που μπορεί. Και αυτό μετατρέπεται μετά σε ένα συνδυασμό. Ο συνδυασμός, αν θέλετε να δούμε το ανάλογο, με δάσκαλο και μαθητή, είναι ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας. Ο ένας υπάρχει και ο άλλος μεταφέρεται. Κοιτάξτε πώς είναι ασυμμετρικό αυτό το δίπολο. Άμα δεν είχε γράψει τίποτα ο Πλάτωνας, δεν θα ξέραμε τίποτα το Σωκράτη. Ναι, αλλά αν δεν υπήρχε ο Σωκράτης, δεν θα είχε νόημα ο Πλάτωνας. Πάτε τον Χριστό τώρα. Τον Χριστό και τον Παύλο. Ο Χριστός δεν έγραψε. Προσπαθώ να σας πω ότι στην πραγματικότητα είναι πάλι το ίδιο. Δηλαδή, αν ο Παύλος έγραψε και έκανε τις επιστολές και αυτόν τον διαφωτισμό, αν θέλετε, του χριστιανισμού, είναι έτσι που πολλοί αναγνώρισαν ότι υπήρξε ο Χριστός και μετά πίστηκε. Αν δεν υπήρχε αυτός, δεν είχαμε ένα θέμα. Αν δεν υπήρχε ο Χριστός, δεν θα είχε νόημα να γράφει, πιστεύω. Άρα, αυτό το συμμετρικό στοιχείο, το οποίο είναι ασυμμετρικό, έτσι, συμμετρικό εννοώ, ελληνισμός, ορθοδοξία, είναι κάτι το πολύ σημαντικό γιατί πάλι δίνει την έννοια της διαχρονικότητας του έργου. Δηλαδή, κάποιος μιλάει, άλλος καταγράφει, άλλος διαδίδει. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια συνέχεια, γιατί αυτός που μιλάει αποδέχεται ότι τελειώνει. Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι έλεγε ότι η μουσική, βέβαια, σε μια εποχή που δεν υπήρχε μαγνητόφωνο ή οτιδήποτε, έλεγε η μουσική είναι η τέχνη που πεθαίνει την ώρα που γεννιέται. Αν το σκεφτείτε, την εποχή του είναι πολύ απλό, όντως, μόλις ακούτε την νότα έχει τελειώσει. Το ερώτημα είναι, όταν ακούτε μουσική με αυτόν τον τρόπο, ακούτε τη ζωντάνια της ή τον θάνατό της. Αν πραγματικά συνειδητοποιήσετε ότι ακούτε τον θάνατό της, τότε μπαίνετε στο πλαίσιο της μνήμης και όταν θυμάστε τη μουσική, είναι αυτό που επιτρέπει τη διαχρονικότητα της μουσικής. Αν ακούτε τη μουσική μόνο ως ζωντάνια, γίνεται σε ένα χώρο που λένε και που ζούμε, δεν είναι ένα θυμάστε. Θα ξαναπέξω το ίδιο.
Το θέμα λοιπόν είναι ότι τα ακούσματα είναι μια μορφή μνήμης και όπως λένε και οι Κινέζοι, δεν είναι τυχαίο που έχουμε δύο αυτιά και ένα στόμα. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι πρώτα να ακούμε και μετά να μιλάμε. Η ομιλία είναι μια εξέλιξη, είναι μια μεταφορά πληροφόρησης που έχουμε ακούσει. Άρα το θέμα είναι ότι πάντοτε έχουμε αυτή την έννοια της μεταφοράς δομής. Είναι αυτό που υπάρχει στον ελληνισμό. Ο ελληνισμός είναι μια προσφορά χρόνου στην ανθρωπότητα. Δηλαδή ο ελληνισμός έδωσε χρόνο στην ανθρωπότητα. Αυτός ο χρόνος μετέτρεψε, αν θέλετε, την ανθρωπότητα και εξελίχθηκε η ανθρωπότητα. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι σαν να έχετε κάνει μια επένδυση. Για να κάνετε μια επένδυση και ως δάσκαλος προς τους μαθητές πρέπει να χάσετε χρόνο. Κανονικά παράγετε εσείς το έργο σας και έχετε δίπλα σας ένα μαθητή και λέει δεν κατάλαβα. Εκεί πέρα πρέπει να το εξηγείτε με έναν τρόπο κατά τη συνέπεια χάνετε χρόνο. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αν όντως χάσετε χρόνο με τον μαθητή, τον επενδύετε. Γιατί ο μαθητής δεν είναι ικανός να το συνεχίσει το έργο. Ενώ αν δεν το χάσετε, θα χαθεί με το τέλος της υπάρξης. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ οντολογίας και τελεολογίας. Ο ελληνισμός είναι φτιαγμένος για να δημιουργήσει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να προσφέρει χρόνο. Επανέρχομαι στις Θερμοπύλες. Οι Θερμοπύλες ήταν μια ήττα χωρική, η οποία έδωσε μια νίκη χρονική. Το έχουμε ζήσει και το ανάλογο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το ξέρετε πολύ καλά, το αποδέχτηκε ακόμα και ο Τσόρτσιλ, έλεγε ότι παλαιότερα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούσαν τους ήρωες. Και λέει από τώρα θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν τους Έλληνες. Στην πραγματικότητα αυτό που είναι στην Κρήτη ήταν ένα τόσο μεγάλο χάσιμο χρόνο για τους Ναζί, όταν πήγαν στη Ρωσία, δηλαδή ήταν στο σωστό τάιμι. Και το αποδέχτηκαν βέβαια και οι Ρώσοι, ότι όλες αυτές οι θυσίες που έγιναν, γιατί αν θυμάστε καλά, αν θυμάστε πόσες μέρες άντεξε η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, θα καταλάβετε ότι αυτή την αντιδραστικότητα που βλέπετε συχνά στην Ελλάδα σε κρίσιμες φάσεις μετατρέπεται σε αντίσταση. Οι πιο νέοι είναι πιο εύκολα τη στάση τη αντίδραση, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι πιο εύκολο με ποιον τρόπο. Όταν κάτι υπάρχει μια δράση, είναι εύκολο να υπάρχει μια αντίσταση, αλλά σε πλαίσιο αντίδραση. Το να υπάρχει μια αντίσταση είναι πολύ πιο δύσκολο. Έτσι, γιατί ότι υπάρχει μια στάση. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι αντιστασιακός εύκολο? Σχεδόν κανένας. Αντιδραστικός είναι εύκολο. Ο ελληνισμός έχει την τάση, επειδή είναι διαμορφωμένος για να δημιουργεί μια αντεπίθεση, όταν δέχεται μια επίθεση. Όσο είμαστε μεταξύ μας, είμαστε στη φάση του κοτσουμπολιού. Λέμε διάφορα το φίλο μας, είναι ψηλός, είναι κοντός, είναι έτσι. Όταν όμως έρχεται ένας εχθρός και μας πλακώνει και τους δύο, τότε κάνουμε συμμαχία και τον πλακώνουμε. Είμαστε στο πλαίσιο της αντεπίθεσης με την έννοια ότι δεν υπάρχει επίθεση. Και γιατί αντεπίθεση? Είναι πολύ απλό. Ξέρετε όλοι ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Είναι ένα νοητικό σχήμα του Ναπολέοντα. Πολύ συχνά όμως δεν έχετε σκεφτεί ποια είναι η καλύτερη επίθεση. Και εδώ ξαφνικά αντιλαμβάνεστε ότι απλώς έχετε απορροφήσει μια γνώση την οποία δεν κατέχετε. Στην πραγματικότητα η καλύτερη επίθεση είναι η αντεπίθεση. Γιατί είναι η μόνη που έχει στοιχεία, δεδομένα με τα οποία μπορεί να λειτουργήσει για να τα χρησιμοποιήσει και να περάσει στην επόμενη φάση. Έχει ένα ελάττωμα η αντεπίθεση. Πρέπει να είσαι ζωντανός στο ενδιάμεσο. Γιατί πρέπει να έχεις αντέξει την επίθεση. Ωραία. Άρα, για να την αντέξετε,
Υπάρχει βέβαια η αντίσταση και η θυσία. Και το έτσι παίρνουμε στους ελιγμούς και τους συνδυασμούς. Το χαρακτηριστικό λοιπόν στοιχείο, και δεν είναι τυχαίο αν το Βυζάντιο, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, είναι η πιο μακρόχρονη αυτοκρατορία της ιστορίας. Τόσο απλό. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο Μέγα Λέσταρο, το καλά κάνουμε, αλλά ξεχνάμε ένα πράγμα. Η διάδοχή του δεν ήταν διάδοχη. Άρα, είχαμε μια τεράστια έκταση, η οποία όσο γρήγορα την απέκτησε ο Μέγας Λέσταρος, τόσο γρήγορα την έχασαν οι διάδοχοι. Ενώ με το Βυζάντιο. Και μάλιστα, αυτό που ήξερε ο Αλέξανδρος πριν τελειώσει, γι' αυτό το δαχτυλίδι της διαδοχής δεν το δούσε σε κανέναν, αλλά έπεσε κάτω την ώρα που έγινε ψυχή. Που σημαίνει ότι έκρινε ότι από τους διαδόχους του κανένα δεν είχε τα φόντα να διατηρήσει αυτό το μεγάλο έργο που είχε γίνει. Διαφωνήσουμε αυτό. Όχι, όχι, διαφωνώ. Απλώς το εξηγήσει ιστορικά όπως είναι. Εγώ το κοιτάζω λίγο πιο συμβολικά και λέω ότι θα ήταν καλό οι Έλληνες να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ιστορία του Βυζαντίου, η οποία είναι πολύ πιο χαρακτηριστική σε σχέση με τον χρόνο. Και το Βυζάντιο, αν το κοιτάξετε διαχρονικά, δεν ήταν ποτέ σχεδόν η ίδια γεωμετρία, η ίδια γεωγραφία, άλλαζε συνεχώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το στοιχείο του χαμελέοντα στον ελληνισμό. Είναι για να διαρκέσει μέσα στον χρόνο, μπορεί να αλλάξει μορφές μέσα στον χώρο. Για ποιο λόγο? Όταν έχετε κάποιον που σας καταπατά χωρικά, ο χώρος μέσα στον οποίο μπορεί να αντισταθείτε είναι ο χρόνος. Γιατί μόνο εκεί μπορεί να προετοιμάσετε την αντίσταση. Και το βλέπετε πολύ απλά, το ξέρετε από τα ιστορικά παραδείγματα και στον πρώτο, δεύτερο και όλους τους και στους Βαλκανικούς, όταν δεχόμασταν σκληρές επιθέσεις, δίναμε χρόνο και κατοχές. Μέσα όμως στην κατοχή επανερχόταν ο χρόνος για να μας δώσει δύναμη. Γιατί ο χρόνος είναι μαζί μας. Και γιατί είναι μαζί μας? Γιατί ο ελληνισμός δίνει χρόνο στην ανθρωπότητα. Εφόσον τον δίνει και επενδύει με αυτόν τον τρόπο, τότε ο χρόνος είναι μαζί μας για να αντισταθούμε όταν έρχεται η βαρβαρότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, θέλετε, μπορούμε να πούμε ότι η προσφορά του ελληνισμού στην ανθρωπότητα είναι όντως χρονική και όχι χωρική. Γιατί άμα κοιτάξετε όλη την ανθρωπότητα και κοιτάξετε σχεδόν το μέγεθος της Ελλάδας, είναι μερικοί που μπορεί και να μην ξέρουν ακριβώς πού είναι η Ελλάδα. Και να είμαστε σοβαροί, εντάξει. Όμως, όλοι οι ανθρώποι ξέρουν την ελληνισμό. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ακόμα και για εμάς. Άμα σας ρωτούσα με ακρίβεια, πού ήταν η Ελλάδα, ας πούμε, στην εποχή του Αρχιμίδη. Άμα σας ρωτούσα για διάφορα άτομα. Άμα σας ρωτούσα από τους μεγάλους που έχουμε, ας πούμε, μαθηματικούς, πόσοι γεννήθηκαν εντός Ελλάδας, με την Ελλάδα τη σημερινή. Όχι την τότε, εκεί πέρα ήταν άλλο θέμα. Ήταν σχεδόν πολιτείες μόνο. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτό που θυμόμαστε εμείς οι ίδιοι ως Έλληνες είναι τους ανθρώπους. Και δεν είναι το χώρο. Και αυτό που θυμόμαστε είναι το έργο τους. Το έργο τους, όπως είναι ο Αρχιμίδης, όπως είναι ο Αριστοτέλης, όπως είναι ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, είναι τόσο σημαντικό που αφορά αποκλειστικά τη μνήμη. Και κοιτάξτε, εφόσον μιλήσαμε και για το Μέγα Λέσταρο, πρέπει να συνδυάσετε αυτή την τετράδα η οποία είναι θεαματική. Δηλαδή, έχετε δάσκαλο μαθητή συνεχόμενο. Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Αλέξανδρο. Προσπαθήστε να θυμηθείτε άλλες τέτοιες τετράδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Που ο ένας γραμμίζει στον άλλο και ο κάθε ένας στο αντικείμενό του να θεωρούμε ότι είναι από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους. Δεν λέω ο πιο σπουδαίος, δεν μας ενδιαφέρει.
Άρα είναι δύσκολο να πείτε ότι ο Σοκράτης δεν ήταν σπουδαίο. Ούτε ο Πλάτων, ούτε ο Αριστοτέλης, ούτε ο Μεγαλέστερος. Άμα σκεφτείτε τώρα ότι ο ένας ήταν μαθητής του άλλου και είναι μια συνέχεια σε άλλους χώρους, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν δεν είναι σημασία σε αυτές τις έννοιες και μετά αυτές οι έννοιες μπορεί να αποτελέσουν και μοντέλα για τους άλλους, γιατί όπως καταλαβαίνετε, η αναγέννηση και ο γονισμός, το μοντέλο της, ήταν η αρχαιότητα. Όταν μιλάμε για αρχαιότητα, μην μπερδευόμαστε, δεν μιλάμε για ρωμαϊκή εποχή. Παρόλο που είναι ο λατινικός κόσμος, γιατί αν το κοιτάξετε, ας πούμε, και στο θέατρο, στην ρωμαϊκή εποχή, αυτό που θεωρούσαμε το νεκ πλους λιτρά, ήταν η αντιγραφή των ελληνικών έργων. Δηλαδή η κωμωδία, η τραγωδία, το δράμα γενικότερα, ήταν κάτι που θεωρούσαν πολύ σημαντικό. Και εδώ είναι ένα άλλο θέμα που χαρακτηρίζει τον ελληνισμό, είναι το θέατρο. Το θέατρο είναι ένας τρόπος να ζήσετε πολλές ζωές. Και δεν σας εντυπωσιάζει ότι στην αρχαία Ελλάδα φτιάχναμε θέατρα. Στην αρχαία Ρώμη, τι κάναμε, στάδια και μονομαχίες στα θέατρα. Δηλαδή, ακόμα και τα αρχαία θέατρα που υπήρξαν στην Ελλάδα μετατρέπηκαν σε χώρο και όχι σε χρόνο όπου υπάρχει μάχη. Δηλαδή, θυμάστε και πλέον ότι το θέατρο στην Ελλάδα ήταν τζάμπα για τους ακροατές. Δηλαδή, υπήρχε μικίνας που ροχάνανε και ο διαγωνισμός και αν περιχώρησαν για να δουν το διαγωνισμό χωρίς να πληρώσουν. Αυτό είναι πάλι μια έννοια της προσφοράς και του λόγου. Και αν θυμηθείτε ότι ακόμα και στους κλασικούς, ας πούμε, στον Αισχύλο, στον Ευρυπίδη και στον Σοφοκλή, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που μένει. Και έχουμε πολλά διαχρονικά στοιχεία της μυθολογίας που άμα το σκεφτείτε τώρα αρχαιολογικά, επαναλαμβάνω για όσους δεν το ξέρουν ότι από το Σοφοκλή ξέρουμε ότι έγραψε 97 έργα και μας έχουν μείνει 7. Αλλά προσέξτε, στα 7 τι μας έχει μείνει. Αντιγόνη, Ηλέκτρα, Φιλοκτήτης, Ιδίποτας, τα δύο μέρη. Άμα σκεφτείτε πόσο αυτά τα έργα έχουν επηρεάσει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, δεν σας μιλάω μόνο για το σύμπλεγμα Ειδικόδιο, αλλά έχουν αφήσει μία ιστορία και μία δράση η οποία χαρακτηρίζει τον ελληνισμό όπως είναι το παράδειγμα της Αντιγόνης που δίνει τόσο μεγάλη αξία στην αξία και όχι στις αρχές. Είμαστε ένας λαός χωρίς αρχές. Γι' αυτό είμαστε τόσο άτακτοι. Σωστά. Αλλά ξέρετε, αυτός που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί σε αρχές είναι αυτός που θα αντισταθεί σε κατοχικά καθεστώτα. Έτσι θα πει, εγώ δεν γνωστά. Και γι' αυτό μου αρέσουν και οι κακοί μαθητές. Δεν ονομάζω κανέναν. Με ποια έννοια λέω αυτό. Λέω ότι ο κακός μαθητής είναι αυτός που δεν θα επηρεαστεί εύκολα από μια χειραγώγηση. Δηλαδή θα δυσκολευτεί και θα αποδεχτεί μόνο όταν καταλάβει ότι είναι σίγουρο αυτό έχει σχέση με την αξία. Η Αντιγόνη, να το σκεφτείτε, για να τελειώσω γιατί βλέπω ότι ο λόγος θα μου το πει διπλωματικά ότι έχει ξεπεράσει τον χρόνο σου. Η Αντιγόνη είναι η μητέρα μας. Μου πείτε είναι παράδοξο, γιατί η Αντιγόνη δεν μας γέννησε. Δεν μας γέννησε με την κλασική έννοια, αλλά μας γέννησε με την έννοια της μνήμης. Τι εννοώ με αυτό. Όταν ο κρέοντας λέει απαγορεύεται να τιμήσεις τον αδελφό σου, η Αντιγόνη αυτό που λέει και μας διδάσκει, και γι' αυτό είναι η συνέχεια μου, λέει ποιος είσαι εσύ που θα υπερβείς τον θεϊκό νόμο για να κάνεις εσύ έναν νόμο.
Η αρχή, οι αρχές είναι αυθαίρετες και ανήκουν στο σύστημα, το οποίο μπορεί να είναι πολιτικό, δογματικό κτλ. Οι αξίες είναι διαχρονικές. Γι' αυτό όταν μερικοί μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε κράτος, δεν έχουμε αρχές κτλ. Τα ξέρετε αυτά. Είναι αλήθεια. Δεν είναι κατηγορία. Είναι έτσι, είμαστε πάντα έτσι και είμαστε πάντα έτσι. Αυτό που δεν λένε εκείνη τη στιγμή που μας κατηγορούν, που έχω την εντύπωση ότι μας κατηγορούν, είναι ότι δεν έχουμε αρχές επειδή έχουμε αξίες. Ενώ σε μερικά κράτη δεν έχουμε αξίες. Μόλις μπαίνει μια νομοθεσία, όσο αυθαίρετη και να είναι, λένε, είναι ο νόμος. Γι' αυτό που θυμάστε και στο Ρωμαϊκό Δίκαιο λένε «Dura lex sed pes». Ο νόμος είναι σκληρός, αλλά είναι ο νόμος. Ενώ εμείς λέμε, αν ο νόμος είναι απάνθρωπος, δεν είναι αξία. Και δεν τον αποδεχόμαστε, τον αλλάζουμε. Ευχαριστώ πολύ.